Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, είστε? Μια χαρά εσείς. Ναι. Είχα πάει σήμερα και κάτω στον οροπό. Ναι. Αλλά έχετε φύγει. Ναι, ναι. Επειδή ψάχνω πάλι την ιστορία του Βροσάκη. Ναι. Ήθελα να δω πού είναι αλήθεια όλα αυτά που λένε, ρε παιδάκι μου, και πού είναι τα ψέματα. Ναι. Η αλήθεια είναι μία. Ναι. Ότι έχει έρθει στο μαγαζί, εγώ τον γνώριζα από την Αθήνα τον άνθρωπο αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα, όταν έφυγα στον οροπό και παντρεύτηκα με τον άντρα μου, εγώ τουλάχιστον στο μαγαζί δεν τον ξαναείδα. Γιατί έλειπα εκεί την ημέρα που είχε ήρθε για φαγητό, έλειπα. Ναι. Αυτή την κατάθεση που έδωσε ο άντρας μου είναι η πραγματικότητα και είναι και η αλήθεια. Έχει έρθει και ο αδερφός του, ναι. Του συμπαθώ πάρα πολύ, τους εκτιμώ πολύ. Μίλησα και με τον αδερφό του, ναι. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Είμαστε μια οικογένεια ήσυχη, ήρεμη, έχουμε τρία παιδάκια. Δεν έχουμε, λέει, μπέρδεμα με αυτή την ιστορία. Γιατί ερχόταν στην ταβέρνα? Πήγαινε πιο πριν, ο άντρας μου τον ήξερε από πολύ πιο πριν από μένα. Πριν πάω εγώ. Κατάλαβα. Δηλαδή ούτε καν ήξερε ότι ήταν ο άντρας μου. Ούτε καν ήξερε ότι εγώ παντρεύτηκα τον Κώστα. Ναι. Δηλαδή τον είχε πελάτη χρόνια ο άντρας μου. Ναι. Και όταν τον είδαμε στη φωτογραφία, μου λέει αυτός είναι, μου λέει, πελάτης του μαγαζού μου. Τον έχω, μου λέει, χρόνια πελάτη. Με το Δράζι που λένε, μια περιοχή εκεί, έχεις καμιά σχέση εσύ? Το Δράζι που τώρα ονομάζεται Δαφνούσα στην Εύβοια. Όχι. Είσαστε από εκεί η καταγωγή σας? Ναι, είναι από το Αργυρό. Είναι ο πατέρας μου. Με το Δράζι δεν έχετε καλή? Όχι. Ούτε μένατε ποτέ εκεί? Όχι, ποτέ. Ναι. Ποτέ δεν μέναμε εκεί. Τώρα αυτό που λέγανε ότι ο Φωκίων ή ο Σωτήρης ήταν υπάλληλοι του Βαγγέλη στο εργαστήριο. Ναι. Αυτό που λένε τώρα, γιατί είναι σοβαρό, μόνο αυτό τουλάχιστον να μου λέγες. Ναι. Ότι δύο μέρες μετά την εξαφάνιση. Ναι. Και πριν γίνει γνωστή η εξαφάνιση του Βαγγέλη από τα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Ότι τους είχες πάρει τηλέφωνο και ζήτησες να... Πάντων είχατε με τον Κωστό. Όχι. Και γιατί το κυκλοφόρησε αυτό? Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση αυτό. Και εκείνο το βράδυ συγκεκριμένο, ούτε καν ήρθαν στον οροπό. Και υπάρχουν και μάρτυρες, γιατί υπήρχε η αστυνομία για ένα μήνα που μας παρακολούθησε στον οροπό και έκανε και έρευνα. Και εκείνο το βράδυ είχαμε κλείσει από τις 10 η ώρα. Και ήμασταν στο σπίτι μας. Για πότε, λέει, για το βράδυ που εξαφανίστηκε. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να ήρθε στον οροπό. Με την παραμονή που χάθηκε, που είχε και τα χέρια, ναι, του, είχε, ναι, μια άλλη γυναίκα. Μπράβο, είχε έρθει, αλλά εγώ δεν τον είδα. Είχε έρθει. Ο άντρας μου απλώς μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι ήταν πριν 10 μέρες. Αλλά ξανατοσχέθηκε και είπε, ναι, πράγματι ήταν την προηγούμενη μέρα. Αλλά εγώ δεν τον είδα. Όχι, πραγματικά εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, ειλικρινά. Λέει, στο λέω ειλικρινά, σαν να είμαι δίπλα σου τώρα, ότι εύχομαι άνθρωπος να βρεθεί. Αλλά ούτε εγώ ούτε ο άντρας μου δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό.